το 20ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού που διοργανώνει η Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται το Σάββατο στα Γιάννενα. Το σεμινάριο έχει μεταξελιχθεί σε θεσμό και αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα της χειρουργικής χεριού, καθώς όπως αποδεικνύει και η μεγάλη συμμετοχή ειδικών και ειδικευόμενων ορθοπαιδικών, το σεμινάριο αποτελεί μια απαραίτητη εκπαίδευση για αυτούς. Όπως ανέφερε ο καθηγητής Αναστάσιος Κορομπίλιας, διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε δηλώσεις του με αφορμή την έναρξη του σεμιναρίου, κάθε χρόνο γίνεται παρουσίαση και ανάλυση της εξέλιξης νέων τεχνικών που έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό, διευκολύνοντας τους χειρουργούς να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμη κανείς και ένα δάχτυλο να χάσει είναι σοβαρή λειτουργική αναπηρία, γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερο σεβασμό αυτό το αντικείμενο και γι' αυτό και η επιστήμη και η έρευνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ στη χειρουργική του χεριού, γι' αυτό και υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ξεχωριστή ειδικότητα του χεριού. Και στην Ελλάδα υπάρχουν γιατροί οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στο χώρο αυτό, ανήκουν στην εταιρεία χεριού που υπάρχει εταιρεία στην Ελλάδα και πολλά από αυτά τα μέλη που είναι πολύπειροι χειρουργοί στη χειρουργική χεριού βρίσκονται σήμερα εδώ να δώσουν την εμπειρία τους και τις γνώσεις στους νέους γιατρούς οι οποίοι έχουν έρθει να εκπαιδευτούν. Και το λέμε και στους νέους συναδέλφους ότι οι σοβαροί τραυματισμοί του χεριού θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε εξειδικευμένα κέντρα και από εξειδικευμένους χεριούς. Και αυτό είναι καθοριστικό για την μετέπειτα αποκατάσταση ενός χεριού. Δηλαδή, μια κακή αντιμετώπιση έχει προοπτικά πολύ σοβαρό κακό λειτουργικό αποτέλεσμα. Διότι η αρχική αντιμετώπιση πολλές φορές είναι καθοριστική για την τελική αποκατάσταση του χεριού και κυρίως για τη λειτουργική ικανότητα ή ανικανότητα που θα προκύψει. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε λίγο απόλυτοι ότι ορισμένα πράγματα και ειδικά κακώσεις του χεριού, οι οποίοι αφορούν νεύρα ή και αγγεία, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένους χειρουργούς σε εξειδικευμένα χέρια. Υπάρχουν ερωτήματα στα οποία δεν έχει βρει ακόμα απάντηση η επιστήμη και ενδέχεται να βρει απάντηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης? Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα σίγουρα θα έχει οπωσδήποτε εφαρμογή και θα έχει πεδίο και στη χειρουργική του χεριού, στον σχεδιασμό των επεμβάσεων, στον προεγχειρητικό σχεδιασμό κακώσεων που θα μας δώσει στοιχεία από τα data δεδομένων, πώς να αντιμετωπιστεί αυτό το χέρι, γιατί θα ξέρετε θα υπάρχουν στατιστικά δεδομένα τα οποία θα μας δώσουν μια εικόνα για αυτό. Θα υπάρχουν εικόνες αποθηκευμένες. Όλα αυτά τα στοιχεία σε κάποιο σημείο θα βοηθήσουν. Δεν θα υποκαταστήσουν ποτέ όμως το χειρουργικό χέρι, δεν θα υποκαταστήσουν ποτέ την τεχνική ικανότητα και το skill το οποίο έχει ο χειρουργός, γιατί εκεί ουσιαστικά είναι η πεμπτουσία της χειρουργικής του χεριού. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή η οποία θα μας δώσει και θα μας βοηθήσει. Θα μας δώσει πολλά στοιχεία, αλλά σίγουρα η εμπειρία του χειρουργού, η γνώση της ανατομίας αλλά και των τεχνικών είναι καθοριστικό βήμα και καθοριστικής σημασίας για την λειτουργική αποκατάσταση του χεριού. Και αυτό είναι το οποίο επιμένουμε όσον αφορά την αρχική αντιμετώπιση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η αρχική αντιμετώπιση είναι καθοριστική. Αυτό είναι θέσφατον στη χειρουργική του χεριού. Φέτος το σεμινάριο έχει μια ιδιαίτερη σημασία και το λέω με συγκίνηση και σεβασμό. Είναι αφιερωμένο στον καθηγητή Μπερί, δάσκαλό μας, ο οποίος αφιπηρέτησε πριν μερικά χρόνια από τον πανεπιστημιακό χώρο και ουσιαστικά ήταν ο εμπνευστής και ο δημιουργός αυτών των σεμιναρίων. Απόψε το βράδυ θα γίνει μια ιδιαίτερη εκδήλωση, θα γίνει κάποια απονομή και θα είναι και η παρουσία, θα την μας θυμίσει και με την παρουσία σου ο καθηγητής κ. Σουκάκος, ο οποίος θα δώσει μια διάλεξη στην ενακτήρια τηλετή.